Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, στο πίκπα της Βούλας, με κλιμάκιο της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας Πρόνοιας της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ. Επισκεφτήκαμε τις υποδομές, τους χώρους, είχαμε συνάντηση με την υπεύθυνη τη δομή και με εργαζομένους. Μεταφέραμε την αγωνία του ΚΚΕ, η οποία εκφράζεται χρόνια για τις δομές πρόνοιας, οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζουν την υποβάθμιση, την υποστελέχωση, την έλλειψη βασικών ειδικοτήτων και που τώρα, τη στιγμή της πανδημίας, όπου γιγαντώνονται στο δεύτερο κύμα οι κυβερνητικές ευθύνες που άφησε αθωράκιστο το σύστημα υγείας και θρυνούμε σήμερα εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες κρούσματα, είναι ανάγκη να γιγαντώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε και στις προνοιακές δομές να παλέψουμε και να απαιτήσουμε να προσληφθεί όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, νοσηλευτές, υγειονομικοί, γιατροί, άλλες ειδικότητες που είναι αναγκαίες, να μονιμοποιηθούν σήμερα όλοι οι συμβασιούχοι οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και σήμερα επεκτείνονται οι άθλιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου με τις οποίες επιβιώνουν, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν μόνο τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές έτσι ώστε να είναι οι όροι διαβίωση των φιλοξενούμενων ανθρώπινοι, να συνεχίσουμε στον αγώνα για να ανοίξουν ξανά όλες οι κλειστές δομές, όλες οι πτέρυγες οι οποίες έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, αποτέλεσμα των εγκληματικών πολιτικών που εφάρμοσαν όλες εναλλάξει κυβερνήσεις στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας και να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν με όλο το απαραίτητο προσωπικό.